πιθανό να έχει ψιλοβρέξει. Πιθανό να μην ήταν συγκεντρωμένο και να το κάνει με κεκτημένο. Δηλαδή αυτό όπως όλοι οδηγούν, ας πούμε, 150-160, περισσότεροι βλέπω εγώ τα τρίμερα και μιλάνε εδώ στο κινητό και καπνίζουν και το τσιγάρο τους και πίνουν και το φραπέ τους και δέχονται στο στόμα και το κολατσό που του δίνει η γυναίκα τους από το πλάι. Τα μωρά χοροπηδάνε στο πίσω κάθισμα και γίνονται μέσα ένα πανηγύρι. Θέλω να πω, κανένας δεν φοβάται ότι με το ανοίγει την πόρτα από το σπίτι του μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε χάσει την αυτοεκτίμησή μας. Κύριε Φέρη, σαν έλεγες ένα λεπτό να το τελειώσω αυτό. Έχουμε χάσει την αυτοεκτίμησή μας. Τι σημαίνει αυτό? Να καταλάβει ο καθένας μας, εσείς που με ακούτε εκεί, οι άνθρωποι, οι ακροατές, εμείς όλοι, πόσο σημαντική και πόσο πολύτιμη και ανεκτίμητη και πόσο αναντικατάστατη είμαστε για τους ανθρώπους μας περιμένουν στο σπίτι. Και λέω ότι κάθε πρωί που φεύγουμε από το σπίτι, αφήνει συμβουλή ενός οδηγού αγώνων. Δεν είναι συμβουλή πώς θα κάνει ανάποδο τιμόνι. Το θέμα είναι να μην φτάσει στο σημείο να διορθώσει το αυτοκίνητο. Φεύγεις το πρωί από το σπίτι σου λοιπόν και δεσμεύεσαι να προφυλάξεις τον εαυτό σου, γιατί είναι μοναδικός για τα παιδιά σου. Και να καταφέρεις το απόγευμα να ανοίξεις την πόρτα και να κάνεις αγκαλιά τις φατσούλες σου. Το καταλάβατε. Το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και μένουμε στο θέμα αυτό και προβάλλουμε τόσο έντονα, γιατί τώρα το κακό έχει γίνει. Δύο σπίτια έκλεισαν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τρία σπίτια έκλεισαν. Τέσσερα σπίτια. Τέσσερα σπίτια στην πραγματικότητα έκλεισαν. Λοιπόν, τέσσερα σπίτια έχουν κλείσει χθες στις 4 η ώρα στην Εθνική Οδό. Πρέπει να μείνουμε και θεωρώ την ανάγκη και υποχρέωση να το δείχνουμε και να το ξαναδείχνουμε ως σοκαριστικό παράδειγμα της απροσεξίας μας. Γιατί προφανώς κάτι πήγε στραβά για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Προφανώς και κάτι πήγε στραβά. Για χτυπήματα και δυστυχήματα απόγνωσης πόλης, όπου το αυτοκίνητο με 30 χιλιόμετρα βγαίνει. Και αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή. Αλλά εμένω κιόλας. Επιμένω στο κομμάτι της Εθνικής Οδού, επειδή ταξιδεύουμε πάρα πολύ τελευταία και επειδή κάθε φορά που γυρίζω στο σπίτι μου δοξάζω το Θεό, γιατί δεν είναι μόνο εμείς να οδηγούμε καλά. Πετυχαίνω διάφορους οδηγούς που πας με 120 χιλιόμετρα που λέει το όριο, ναι, και είναι πίσω στα 10 εκατοστά και σου αναβοσβήνουν τα φώτα κολλημένα. Ακριβώς. Και εσένα σε πιάνει πανικός. Ακριβώς. Να πας δεξιά, να τον αφήσεις και λες τώρα αν μου συμβεί κάτι και φρενάρω, θα σκοτωθούμε και δύο. Πάντως, και να μην μπορείς να ξεφύγεις από πουθενά. Όλοι τα έχουμε ζήσει. Αλλά ξέρετε όμως και τι άλλο. Ξέρετε και τι άλλο. Πρέπει, κυρία Βέρη, να κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Και με τρεις ωρίδες το κομμάτι ακόμα ό,τι έχει αποδείξει. Κυρία Βέρη, να παρακαλέσω να κάνουμε διάλογο. Εκεί που οι ταχύτητες, προσέξτε. Αυτά τα 200 χιλιόμετρα που λέτε, 200 κάτι. Όταν πηγαίνεις από την Κόρινθο προς την Πάτρα και με 130-140 χιλιόμετρα, η ταχύτητα με την οποία θα τρακάρεις τον απέναντι είναι το άθροισμα της δικής σου ή την ταχύτητα του απέναντι. Δηλαδή 130 και 130 είναι 260. Ναι, ναι. Να γίνει κατά νου. Όπως το λέτε. Σημασία τι λέει το κοντέρ. Σημασία έχει τι ταχύτητες σχετικές overtake γεωμετρικά δημιουργούν. Ναι, κυρία Βέρη, αλλά σας λέει η Χριστίνα όμως ότι σε αυτό το δρόμο Καρμανιώνα που λέτε στην Ακρό Κορίνθου που είναι μισή λωρίδα, έρχεται ο άλλος από πίσω κολλημένος με τα φώτα και σε αναγκάζει και σου λέει θέλω να περάσω μόνο το όριο 50. Γιατί δεν περάσει το όριο. Θα πας με την ταχύτητα που πρέπει, θα παρασυρθείς. Θέλει παιδί. Άστον να περάσει, άστον να περάσει. Αν καταφέρεις άστον να περάσει, γιατί δεν μπορείς, είσαι εγκλωβισμένος. Να μπει στην εργασία του ανταγωνισμού. Να σου πω και το αντίθετο. Έρχεται κάποιος να προσπεράσει και πάρα πολλοί επιταχύνουν την όπως περάει απέναντι για να τον κρατήσουν παρατεταμένα σε έκθεση με τοπικής. Δεν καταλαβαίνει λοιπόν με τη μαγιά του ένας και τη μαγιά του άλλου. Είναι θέμα παιδείας λοιπόν. Αυτό λέμε, κυρία Βέρη μου. Γι' αυτό επιμένουμε και δείχνουμε, ξαναδείχνουμε το πλάνο. Γιατί είναι θέμα παιδείας. Ότι κάποια στιγμή ο Έλληνας θα πρέπει να μάθει να οδηγεί και να συμπεριφέρεται γενικότερα. Δεν γίνεται. Είτε και αποδεικνύεται στον δρόμο ο πολιτισμός ενός λαού. Λοιπόν. Ακουδιαρέοι είμαστε, κυρίοι και κυρίες. Είμαστε ο χειρότερος λαός στον πλανήτη.